Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σούλτς και ο Γιούνκερ είναι υποχρεωμένοι να ανακηρύξουν το κουρδικό κράτος, τόνισε σε πλήθος Κούρδων διαδηλωτών έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ο Μανώλης Γλέζος. Δεν είναι τώρα μονάχα ο αγώνας μου υπέρ του κουρδικού λαού. Είναι εδώ και μισό αιώνα που αγωνίζομαι ο κουρδικός λαός να αποκτήσει την κρατική του υπόσταση. Δεν μπορούμε να παίζουμε με παιχνίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σούλτς και ο Γιούνκερ είναι υποχρεωμένοι να ανακηρύξουν το κουρδικό κράτος. Ο κύριος Γλέζος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δική του στάση που ήταν, όπως είπε, πάντοτε στον πλευρό του κουρδικού λαού και είπε ότι το αίτημα είναι οι Κούρδοι να αποκτήσουν την κρατική τους υπόσταση. Να αφήσουν τα παιχνίδια όλοι. Ένα μόνο είναι το αίτημα και γι' αυτό είμαι στο πλευρό σας. Και εγώ προσωπικά και οι 6 Έλληνες ευρωβουλευτές που βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να αποκτήσει, οι Κούρδοι να αποκτήσουν την κρατική τους υπόσταση.